θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία, αλλά είναι μια ευκαιρία για 10.000 νέους. Μα το πρόβλημά μας, αυτό το πρόβλημα το μεγάλο, δεν είναι 10.000 νέοι. Το πρόβλημά μας είναι πολύ μεγαλύτερο. Okay. Και όταν αρχίσει το 2022, αρχίζουμε και αναφερόμαστε συνεχώς και λέμε ότι αποκτούμε ένα σχέδιο στεγαστικής πολιτικής. Αυτό το σχέδιο δεν είναι ένα σχέδιο ολοκληρωμένο στεγαστικής πολιτικής για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό που διανύουμε και αυτό που έρχεται. Μα είχε πει στο podcast και για την Πορτογαλία, την Ισπανία, όλα αυτά που κάνανε. Την Κύπρο. Μπράβο. Να σου πω κάτι πολύ απλό. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο, ούτε ένα μέτρο δεν υπάρχει. Ένα μέτρο άμεση αναχέτηση του κόστου στέγαση. Ούτε ένα. Δηλαδή δεν βλέπουμε ένα μέτρο το οποίο το ακούμε. Θα σου πω για τη βίζα. Δεν βλέπουμε ένα μέτρο που αύριο το πρωί πάμε, γίνεται νομοθεσία του κράτους και πάμε και βλέπουμε στο λογαριασμό μας ή στην τσέπη μας κάτι λιγότερο να δώσουμε ή κάτι επιστροφή να μας έρχεται. Okay. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Δεν είδαμε ας πούμε αυτή τη στιγμή να πει ότι για τους νέους οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι θα υπάρξει σωστικά το κόστος της ενοικίασής του, θα υπάρχει μια έκπτωση του φόρου από το φορολογικό εισόδημα. Δεν είδαμε π.χ. αυτή τη στιγμή από τις οικογένειες οι οποίες σπουδάζουν το παιδί τους σε ένα σπίτι εκτός οικίας κατοικίας να πούμε ότι αυτό το κόστος που πληρώνει κάθε μήνα ο γονέας για τον οίκο του παιδιού του θα υπάρχει μια έκπτωση στο φορολογικό εισόδημα. Mm-hmm. Κανένα, ούτε για τους τόκους του δανείου. Θα έχουμε αύξηση των τόκων που επηρεάζει άμεσα τη δόση εργαστικού δανείου και είμαστε η μόνη χώρα η οποία, μας το είπε και πριν λίγες χρονικό διάστημα ο ΑΣΑ, σε δική του εγκύκλιο, που λέει ότι θα πρέπει να δείτε έναν τρόπο η τόκη του δανείου να υπάρχει φοροαπαλλαγή από το φορολογικό εισόδημα. Μα στις εταιρείες, οποιαδήποτε νομική μορφή να έχεις, ένα ποσοστό των τόκων περνά στο ξενοδοχείο. Το φυσικό ποσοστό γιατί. Σωστά.